ως Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλες τις σχετικές μας τοποθετήσεις για το θέμα. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι, να σεβαστούμε την ομιλήτρια. Ελάτε. Λέω, ως Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλες τις τοποθετήσεις μας για το θέμα και στην Οικονομική Επιτροπή και ξεκαθαρίζουμε για ακόμα μια φορά ότι είμαστε προφανώς υπέρ του να γίνει το έργο άμεσα, χτες, αλλά φαίνεται ότι για τη διοίκηση είναι ένα έργο επίγον μόνο κατ' όνομα, καθώς έχουν περάσει πάνω από 3,5 χρόνια από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Νοέμβρη του 2019 και το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, όπως έχουμε τονίσει και στις προηγούμενες παρεμβάσεις μας, είμαστε κάθετα αντίθετοι με τις διαδικασίες όπως ακολουθήθηκαν, γιατί και οι διαδικασίες έχουν την ουσία τους και τελικά, από ό,τι φαίνεται, έχουν οδηγήσει σε αυτή τη σοβαρότατη καθυστέρηση. Το ιστορικό του επίγοντος αυτού του έργου, καθώς και η περαιτέρω πορεία του, αποτελεί μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση για το ότι άλλες είναι προτεραιότητες της διοίκησης και όχι βέβαια η άμεση αντιμετώπιση ενός κατεπίγοντος πράγματι προβλήματος. Πρόκειται για έργο με έναν προϋπολογισμό κοντά στα 19 εκατομμύρια ευρώ, που δημοπρατήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με την αιτιολογία από τη διοίκηση του περιορισμένου χρόνου υλοποίησης της ανάγκης να είναι περιορισμένος ο χρόνος υλοποίησης του έργου. Τα ίδια τα γεγονότα καταρρύπτουν αυτούς ακριβώς τους ισχυρισμούς, ότι δήθεν αυτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε θα επέσπευε την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Και λέμε τώρα κάποια στοιχεία. Από τη λήψη της σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της ανάθεσης με διαπραγμάτευση μέχρι την υπογραφή της σύμβασης το 2021, πέρασαν 14 μήνες. Πολύ περισσότεροι των 8 μηνών που η ίδια υπηρεσία είχε δεκτεί ότι είναι ο αντίστοιχος μέσος χρόνος για τους ανοιχτούς διαγωνισμούς. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, υπησήλθε στο εργολαβικό σχήμα και νέα εταιρεία. Ακολούθησε η ευνίδια εμφάνιση ενός τεράστιου όγκου αδρανών αποβλήτων προς διαχείριση, τα οποία η μελέτη του έργου δεν κατόρθωσε να εντοπίσει και να συμπεριλάβει, ξεπερνώντας τελικά το ύψος της αρχικής σύμβασης κατά 49,68%, το όριο είναι 50%. Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης έχει ενσωματωθεί στο αντικείμενο του νέου έργου, των 19 εκατομμύριων ευρώ που είπαμε, ενώ η πιο πρόσφατη παράταση που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή μετά από αίτημα του αναδόχου αποδεικνύεται και εκ των πραγμάτων ανεπαρκής, καθώς σε λίγες μέρες λίγη και μάλιστα αναδύονται νέες προσδιεκπαιρέως εκκρεμότητες, αναφέρονται στο ΒΓΔΕΛΤΑ. Η πιο σημαντική εξ αυτών είναι ότι μόνο το 25% του έργου έχει ολοκληρωθεί 3,5 χρόνια μετά και αυτό ως αποτέλεσμα έχει να ζητείται παράταση μέχρι το 2025, δηλαδή 2 χρόνια ολόκληρα ακόμα. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε και πριν, δημοπρατήθηκε το έργο με αυτή τη διαδικασία για να πάμε να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα. Τώρα, αυτή η κατεξαίρεση διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν είναι μια διαδικασία, ένα γεγονός που το βλέπουμε πρώτη φορά. Τίνει να γίνει η συνήθις πρακτική για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και μάλιστα και σε βάρος και της ποιοτικότερης και της πιο έγκαιρης και της οικονομικότερης εκτέλεσης του έργου, χωρίς να συντρέχουν οι όροι του κατεπήγοντος και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Παράλληλα, θέλουμε να αναδείξουμε για πολλωστή φορά, γιατί είναι μεν το κομμάτι αυτό, είναι και το κομμάτι το ουσιαστικό που έχουν πάρα πολλές φορές και μέσα από κινητοποίησεις τους οι κάτοικοι της Κινέτας αναδείξει, τα διαχρονικά προβλήματα της περιοχής, τα οποία εντάθηκαν μετά και τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, με τραγικές συνέπειες τόσο για την καθημερινή επιβίωση των κατοίκων, όσο και για το ίδιο το οικοσύστημα της περιοχής. Η τεράστια καταστροφή που συνέβη έχει συμβάλει καταλυτικά στη συνολική στέρηση της περιοχής και δυστυχώς οι αποφάσεις για τυπικά έργα ολοκληρωμένα και έργα αποκατάστασης μετατράπηκαν σε μικρές πρόχειρες παρεμβάσεις που δεν αποτελούν οριστική λύση. Για παράδειγμα, το γεφύρι της Πίκας, το οποίο δόθηκε στην κυκλοφορία χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η διευθέτηση των κοινοτικών δρόμων που διέρχονται από το ρέμα, καθώς και η συνολική οριοθέτηση των ρεμάτων. Σε λιγάκι, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Η ασφαλτόστρωση της παλιάς εθνικής οδού πραγματοποιήθηκε χωρίς τα ανάλογα κράσπεδα με ανύπαρκτες διαβάσεις πεζών. Και άλλα παραδείγματα, να μην τρώω το χρόνο. Δηλαδή, φαίνεται ότι η περιοχή αυτή έχει εγκαταλειφθεί. Η περιοχή αυτή που έχει το θλιβερό προνόμιο μιας από τις πιο πληγήσεις περιοχές από τα φυσικά φαινόμενα, έχει αφαιθεί στο έλεος της. Και ενώ θεωρείται ότι, γιατί
είναι συνολικά υποβαθμισμένη η περιοχή, ενώ θεωρείται αυτονόητο ότι σε μια περιοχή τόσο κοντά στην πρωτεύουσα θα έπρεπε να ήταν δεδομένα το πόσιμο νερό, η αποχέτευση, η καθαριότητα, σχολεία, ιατρία, δρόμοι που να πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Δυστυχώς αυτά όλα για τους κατοίκους της Κινέτας θεωρούνται πολυτέλεια. Για αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουμε.